Σ' ακούω, Νικόλα. Καλησπέρα, Νίκο. Σ' ακούνε όλοι, να ξέρεις, έτσι. Οπότε, μίλα γενικά στον κόσμο που είναι μέσα, που μας έχει κάνει την τιμή να βρίσκεται κοντά μας. Που πάλι καλά, ευτυχώς δεν στεκόμαστε μεταξύ του φαγητού. Δηλαδή, είναι μετά το φαγητό. Αλλά πρέπει να ανεβάσουμε λίγο τον τόνο για να ξυπνήσει. Ωπ, τι βλέπω, το PowerPoint βλέπω, έσκασε. Έχουμε λίγο κάποιο θέμα. Έχω, γιατί κάνει και stream ταυτόχρονα και απ' όλα. Για να δω λίγο τώρα, μισό λεπτό. Άννα, θέμα, σε την κάμερα. Πάντως φαίνεσαι μια χαρά. Ωραία. Ωραία. Ήρθε η ώρα δηλαδή. Βλέπω 3-0-0 μετά μεσημβρίας. Οπότε... Καλώς όρισες, Νικόλα. Είναι χαλά μας να σε έχουμε στο Global Azure 2020 και περιμένουμε με αγωνία να μας πεις πώς θα εξοικονομήσουμε χρήματα με Cloud Native Applications. Ωραία. Σε ευχαριστώ πολύ, Κώστα. Είναι τιμή μου και χαρά μου που είμαι σήμερα εδώ. Ελπίζω να είναι ενδιαφέρον το θέμα για τους παρευρισκόμενους. Τώρα remotely είναι πλέον όλοι. Σήμερα θα είμαστε, είμαι εγώ, ο Νίκος Αντωνίου. Είμαι Cloud Solution Specialist στο κομμάτι του Application Development και θα είμαι μαζί με τον Βαγγέλη τον Κάπα. Θα αφήσω τον Βαγγέλη να συζητήσει τον εαυτό του. Καλησπέρα και από μένα. Η αλήθεια είναι ότι δεν έχω κάνει πάρα πολύ δουλειά σε αυτό εδώ το συγκεκριμένο presentation ή demo, όπως θέλετε, πάρτε το. Λέγομαι Βαγγέλης Κάπας. Είμαι administrator του autoexec.gr. Μιλάω και εγώ λίγο πιο αργά στο Global Azure, συγγνώμη, Greece 2020. Η παρουσία που θα δούμε είναι εξαιρετικά ενδιαφέρουσα και πιστεύω ότι αφορά τους πάντες. Είναι μια προσπάθεια που ξεκίνησε ως σκέψη, μια σκέψη του Νίκου, στο πώς είναι εύκολο και γρήγορο ένας developer να χρησιμοποιήσει τις είτε δωρεάν είτε επί πολύ μικρού αντιτίμου υπηρεσίες που προσφέρει το Azure για να φτιάξει μια ολοκληρωμένη cutting edge, θα λέγαμε, εφαρμογή. Νίκο. Ωραία. Σε ευχαριστώ πολύ, Βαγγέλη. Και ξεκινάμε, λοιπόν. Το context γενικά της σημερινής συζήτησης είναι αποκλειστικά η κυρία του λογική είναι πώς θα μπορέσει μια εταιρεία να γίνει αποτελεσματική, να γίνει efficient. Ο ορισμός λοιπόν που βρήκα στο dictionary για το κομμάτι, τον ορισμό του efficient είναι αυτό που θα λέγαμε ότι η εταιρεία, η επιχείρηση είτε η υπηρεσία είναι δυνατή να καταφέρει να πετύχει τα επιθυμητά αποτελέσματα, δηλαδή χωρίς να κάνει έκπτωση σε αυτό που περιμένουμε όσον αφορά την ποιότητα των υπηρεσιών προς τους πελάτες μας, με όσο το δυνατόν μικρότερο, ελαχιστοποιώντας λοιπόν το waste, τη φύρα που λέμε στο κομμάτι του engineering. Πώς θα μπορέσει ένα εργοστάσιο να μεγιστοποιήσει την παραγωγή του, έχοντας χαλάσει ουσιαστικά τις λιγότερες δυνατές πρώτες ύλες. Αντίστοιχα λοιπόν, προσπαθώντας λοιπόν οι εταιρείες να γίνουν efficient, το οποίο πλέον είναι πάρα πολύ σημαντικό για κάθε επιχείρηση να το πετύχει αυτό. Γιατί αυτό θα της επιτρέψει να γίνει πιο ευέλικτη, να μπορέσει να φέρει τις υπηρεσίες της στην αγορά πιο γρήγορα, που οι υπηρεσίες πλέον στη φάση αυτή είναι όλες σχεδόν ηλεκτρονικές υπηρεσίες. Εταιρείες όπως που είναι στην αυτοκινητομηχανία, οι εταιρείες που είναι στο τομέα του banking, οι εταιρείες που βρίσκονται στο κομμάτι του retail, όλες παρέχουν ψηφιακά πλέον υπηρεσίες στους πελάτες τους και είναι περισσότερο σημαντικό από ποτέ να καταφέρουν να καλύπτουν τις ανάγκες των πελατών, οι οποίες συνέχεια αλλάζουν. Και φυσικά και οι ανταγωνιστές παλεύουν όλοι για το ίδιο πράγμα. Οπότε είναι πολύ σημαντικό οι επιχειρήσεις να καταφέρουν να αυξήσουν την αποτελεσματικότητά τους, να μειώσουν όσο δυνατόν τη φύρα που λέμε, οπότε να καταφέρουν το αποτέλεσμα που πρέπει με το μικρότερο δυνατό κόστος σε προσπάθεια, σε χρόνο φυσικά, να μπορούν να είναι γρήγορα, να καταφέρουν γρήγορα να υλοποιούν τις υπηρεσίες αυτές και σε resources, δηλαδή το ανθρώπινο δυναμικό που διαθέτουν, να το διαθέτουν στις εργασίες εκείνες που πραγματικά προσφέρουν value στην επιχείρηση.
Και τέλος, φυσικά, είναι να μπορέσουν να καταφέρουν να μειώσουν το κόστος. Να μειώσουν το κόστος της ανάπτυξης, να μειώσουν και το κόστος του hosting, του να παρέχουν την υπηρεσία από τους πελάτες τους. Η δυνατότητα, λοιπόν, να μειώσουν το κόστος επιτρέπει, λοιπόν, σε μια εταιρεία προφανώς να γίνει πιο ανταγωνιστική, να κατεβάσει τις τιμές για τους τελικούς της πελάτες και να είναι όσο το δυνατόν πιο γρήγορη και πιο αποτελεσματική όσον αφορά και το κόστος, το να παρέχει αυτές τις υπηρεσίες στον τελικό καταναλωτή. Το μόνο, λοιπόν, που δεν έχουν αυτή την εποχή οι εταιρείες είναι λεφτά να κάψουν. Ωραία. Πώς το κάνουν αυτό όμως, η δυνατότητα να το καταφέρουν αυτό οι εταιρείες, δηλαδή να μπορέσουν να γίνουν πιο αποτελεσματικές, δεν είναι μια κίνηση ματ. Είναι μια διαδικασία, ένα ταξίδι και το cloud είναι ένας από τους πιο σημαντικούς τρόπους για να καταφέρουν αυτό. Και εμείς σήμερα θα μιλήσουμε στο κομμάτι που αφορά το cloud, που αφορά καινούργιες υπηρεσίες. Δηλαδή υπηρεσίες που δεν προϋπήρχαν, αλλά υπηρεσίες που τις υλοποιώ εκ νέου, προκειμένου να εκμεταλλευτώ το κομμάτι που φαίνεται πιο δεξιά στο slide το συγκεκριμένο. Προκειμένου να εκμεταλλευτώ, λοιπόν, serverless υπηρεσίες και ή δυνατόν με πολύ μικρή προσπάθεια από την πλευρά των developers. Δεν θα μιλήσουμε για low code, αλλά θα μιλήσουμε για τα εργαλεία εκείνα που θα μας βοηθήσουν να είμαστε αποτελεσματικοί όσον αφορά και το χρόνο υλοποίησης. Ωραία, το να είμαι, λοιπόν, αυτή τη στιγμή στο Azure, είμαι σε ένα οικοσύστημα το οποίο έχει πάρα πολλές δυνατότητες. Μπορώ, δηλαδή, πολύ εύκολα να αυξήσω τις δυνατότητες της υπηρεσίας μου, εκμεταλλευόμενος τις πάνω από 1000 δυνατότητες που μου δίνει το cloud, σε υπηρεσίες που είναι υλοποιημένες για εμένα και που μπορώ με δύο κλικς να τις ενσωματώσω στις υπηρεσίες που παρέχω, αυξάνοντας έτσι και την ξυπνάδα τους ή δυνατών, την αποτελεσματικότητά τους, το reliability τους, το high availability κτλ. Οπότε μιλάμε, λοιπόν, για cloud native application. Ο ορισμός, λοιπόν, που μπορούμε να δώσουμε για τις υπηρεσίες που είναι cloud native, δηλαδή applications που έχουν φτιαχτεί εκ των θεμελίων τους ώστε να μπορούν να γίνουν host σε ένα cloud provider, σε ένα public cloud, είναι αυτές που έχουν βελτιστοποιηθεί όσον αφορά τη συμπεριφορά τους, ώστε να εκμεταλλευτούν αυτό που μου δίνει το cloud, το scalability, λοιπόν, και το performance του cloud, είναι φτιαγμένες σε μικρές και εστιασμένες componentized λύσεις, microservices, θα λέγαμε, σαν την προσέγγιση, το οποίο φυσικά δεν είναι μονόδρομος, να μπορεί να εκμεταλλευτεί όσο το δυνατόν managed υπηρεσίες, δηλαδή να μην χρησιμοποιώ virtual machines και πράγματα για τα οποία εγώ θα είμαι υπεύθυνος για τη συντήρησή τους, το patching τους, το security και ούτω καθεξής. Και να μπορέσω, λοιπόν, να εκμεταλλευτώ επίσης το continuous delivery που μου επιτρέπει εύκολα να υλοποιήσω το cloud για να μπορέσω να πετύχω αυτό που λέγαμε νωρίτερα, δηλαδή ένα πολύ γρήγορο χρόνο το να πάω στην αγορά, όπως επίσης και να έχω πολύ αυξημένη αξιοπιστία σε αυτά που τελικά παρέχω. Να μπορώ, λοιπόν, ανά πάσα στιγμή να καταφέρω οι πελάτες μου και τον οποιοδήποτε φόρτο εκείνη τη στιγμή δέχονται οι υπηρεσίες μου, να τον εξυπηρετήσω αποτελεσματικά. Ωραία, σήμερα, λοιπόν, θα δούμε πώς μπορώ να φτιάξω ένα store locate application. Οποιαδήποτε ομοιότητα με αντίστοιχη υπηρεσία που μπορεί να έχετε δει είναι εντελώς συμπτωματική. Αν η επιχείρησή μου, λοιπόν, παρέχει πολλά point of sales ή έχει πολλά καταστήματα, physical καταστήματα σε πολλές διαφορετικές περιοχές ή έχει πολλά σημεία παραλαβής, π.χ. για μια courier επιχείρηση, για μια επιχείρηση που κάνει εμπόριο. Είναι μια υπηρεσία, λοιπόν, που είναι απαραίτητη σε κάθε αντίστοιχη εταιρεία. Οπότε σήμερα θα δούμε, λοιπόν, πώς μπορώ να υλοποιήσω εύκολα και γρήγορα μια τέτοια λύση, ώστε να μπορέσουν οι πελάτες μου πρώτα, αλλά και οι ενδυνάμοι συνεργάτες μου, που μπορούν, π.χ. μέσω του δικού μου δικτύου να παρέχουν δικές τους υπηρεσίες, να βρούνε τα καταστήματα που τους αφορούν, όσον αφορά τις υπηρεσίες που παρέχει το καθένα από αυτό, στην περιοχή τους. Και αυτό η προσπάθειά μας θα είναι να το κάνουμε με ένα κόστος που θα είναι λιγότερο από μία μπύρα το μήνα. Και θα δούμε πώς μπορούμε να το πετύχουμε αυτό. Παρ' όλα αυτά, το application που θέλουμε να χτίσουμε, δεν χρειάζεται να κάνουμε καμία έκπτωση σε αυτούς τους άξονες τους οποίους πρέπει να υπερκαλύπτει, ώστε να, πρώτα απ' όλα, να είναι compliant με αυτό που η επιχείρησή μου θέλει και να είναι εν δυνάμει ανοιχτό, να είναι secure, ας τα πάρουμε τη σειρά από τα λίγο slide, να είναι, λοιπόν, ασφαλής.
Να μπορώ λοιπόν να παρέχω την υπηρεσία μου με ασφάλεια, να μπορέσω να προστατέψω το identity των πελατών μου. Η υπηρεσία να είναι scalable, δηλαδή να μπορεί να κλιμακωθεί ανάλογα το φορτίο που δέχεται, να είναι resilient, να μπορεί να αντέξει το οποιοδήποτε φορτίο και εν δυνάμει να έχει high availability για να μπορώ να την παρέχω εύκολα και σε ένα δεύτερο region. Να είναι observable, να μπορώ ανά πάσα στιγμή να έχω monitoring όσον αφορά, όσον αφορά και τη συμπεριφορά των χρηστών μου, αλλά και το performance και την υγεία των υποδομών που εξυπηρετούν την υπηρεσία μου, αλλά και να είναι και ευέλικτη, ώστε να μπορώ μελλοντικά να την επεκτείνω, είτε χρησιμοποιώντας τρίτα APIs συνεργατών μου, είτε χρησιμοποιώντας πλέον υπηρεσίες για analytics, ώστε να μπορώ να καταλάβω πιθανό fraud detection στην παρούσα φάση, το συγκεκριμένο ίσως να μην είναι τόσο valid, αλλά να μπορώ να καταλάβω ακριβώς τη συμπεριφορά των πελατών μου, με ποιο τρόπο χρησιμοποιούν την υπηρεσία αυτή, με ποιο τρόπο μπορώ να βελτιώσω την υπηρεσία αυτή. Οπότε, σαν πρώτος άξονας λοιπόν για το κομμάτι του security, μιλάμε για το κομμάτι του customer identity και access management. Το Azure δίνει μια έτοιμη υπηρεσία στο κομμάτι αυτό, λέγεται Azure Active Directory B2C, το οποίο θα μου επιτρέψει με πολύ γρήγορο τρόπο, χωρίς να υλοποιήσω λοιπόν όλη αυτή την υποδομή που θα χρειαστεί, να επιτρέψω στους καταναλωτές μου να χρησιμοποιήσουν την υπηρεσία χρησιμοποιώντας τα social ID τους, δηλαδή Facebook, Twitter, Microsoft account, Google account και ούτω καθεξής, ώστε να έχουν μια γρήγορη και εύκολη πρόσβαση στην υπηρεσία αυτή. Ή δυνάμει τρίτες επιχειρήσεις, συνεργάτες μου ή ακόμα και η κυβέρνηση του συγκεκριμένου, ίσως και ίσως όχι τόσο, αλλά να μπορούν να κάνουν integrate με τη δική μου υπηρεσία και πλέον χρησιμοποιώντας το δικό μου identity σύστημα, είτε να κάνω federate το δικό τους, είτε εκείνη το δικό μου, ώστε να μπορούμε να παρέχουμε με συνέργειες λύσεις οι οποίες είναι πιο έξυπνες για τον τελικό καταναλωτή. Και όλα αυτά, out of the box, να μπορώ να έχω ένα dashboard για να έχω analytics για όλη αυτή τη συμπεριφορά των χρηστών μου, το usage των χρηστών μου και ούτω καθεξής. Όπως επίσης να έχω και τη δυνατότητα να το κάνω brand όπως η επιχείρησή μου επιθυμεί. Δηλαδή να είναι μια white label λύση, η οποία μπορώ να την κάνω, να τη φέρω στα μέτρα που θέλει το δικό μου marketing department, ας πούμε. Ωραία, μερικά από τα use cases του B2C, προφανώς μπορεί να κάνει integrate και με mobile και με web εφαρμογές. Και θα περάσουμε λίγο στο επόμενο, γιατί δεν είναι το κεντρικό σημείο της σημερινής κουβέντας. Απλά είναι μια πολύ δυνατή υπηρεσία και full-fledged για να καλύψει όλες τις ανάγκες που μπορεί να χρειάζεται μια επιχείρηση στο κομμάτι του customer identity management. Παρ' όλα αυτά, Νίκο, συγγνώμη, θα ήθελα να κάνω μια διακοπή εδώ. Παρ' όλα αυτά, να πούμε ότι το παράθυρο Q&A είναι ανοιχτό καθ' όλη τη διάρκεια της, όχι μόνο αυτής της ομιλίας, αλλά και όλων των ομιλιών. Έτσι, εάν κάποιος φίλος θέλει να κάνει μια ερώτηση για το Azure AD B2C ή για οποιαδήποτε άλλη, ή θέλει οποιαδήποτε άλλη πληροφορία σχετικά με τις τεχνολογίες που παρουσιάζονται, καλό είναι να γράψει την ερώτησή του στο σχετικό κείμενο και εμείς θα απαντήσουμε. Ωραία. Σε ευχαριστώ πολύ για την παρέμβαση, Βαγγέλη. Αν ή δυνατόν μπορούμε να κάνουμε την συγκεκριμένη παρουσίαση πιο interactive, ας πούμε, είναι πάντα θετικό και επιθυμητό. Ωραία. Οπότε, πώς μπορούμε να την κλιμακώσουμε, λοιπόν, να αντέχει η υπηρεσία μας, λοιπόν, οποιοδήποτε φορτίο. Χρησιμοποιώντας serverless υπηρεσίες του Azure. Μιλάμε για Azure Functions στο κομμάτι του Application Development, για Cosmos DB στο κομμάτι του Persistence και στο κομμάτι του Azure Search, η Cognitive Search όπως λέγεται πλέον, για το να υλοποιήσω εύκολα search capabilities πάνω στην υπηρεσία μου. Ναι. Ωραία. Τι σημαίνει serverless? Serverless, λοιπόν, είμαι μέσα στην οικογένεια των PaaS offerings στο Azure, είναι δηλαδή Platform as a Service. Παίρνω, λοιπόν, ένα κομμάτι cloud υποδομής για να κάνω host τον κώδικά μου, ο οποίος θα τρέχει και θα χρεώνομαι για αυτό μόνο όσο τελικά το χρησιμοποιώ. Δηλαδή, δεν είναι η χρήση του και η χρέωσή του, είναι βάση του usage, δηλαδή βάση του πόσα request εξυπηρέτησα τον μήνα αυτό. Για το χρονικό διάστημα που η υποδομή μου κοιμάται, δεν πληρώνω τίποτα.
Οπότε είναι, δημιουργεί λοιπόν μια υπηρεσία για εμένα, η οποία είναι πολύ cost effective και τελικά μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να αντιμετωπίσει το οποιοδήποτε φορτίο έχω, παρόλα αυτά κρατώντας το κόστος πάρα πολύ χαμηλά. Και η υποδομή αυτή λοιπόν μου επιτρέπει να εστιάσω και η δική μου development ομάδα και η επιχείρησή μου να εστιάσει στον κώδικα και στην business λογική και όχι στο πώς αυτό επιτυγχάνεται, πώς μπορεί να κλιμακωθεί το service αυτό. Οπότε δεν ασχολούμαι καθόλου με το κομμάτι της διαχείρισης της υποδομής. Η υποδομή αυτή, όπως μου την παρέχει Microsoft, είναι έτοιμη να κάνει scale ώστε να εξυπηρετήσει το φορτίο που δέχεται η υπηρεσία μου και στην τελική να έχω ένα πολύ cost efficient τρόπο για να κάνω host το application μου. Η λογική των Azure Functions και Serverless γενικότερα μπορεί να εξυπηρετήσει πολλά διαφορετικά σενάρια όπως web application backends, mobile backends και ούτω καθεξής. Και επίσης έχει τη λογική ότι αντιδρώ, δημιουργώ λοιπόν υποδομές και εφαρμογές με έναν event-driven μηχανισμό. Τα Azure Functions παρέχουν όλο το κομμάτι αυτό, ώστε να μπορέσω να αντιδρώ σε events που συμβαίνουν στην υποδομή μου ή στις διπλανές μου υπηρεσίες. Οπότε μπορεί να ακούει σε ένα HTTP request, την περίπτωση μας αυτό θα κάνουμε σήμερα, αλλά θα μπορούσε να ακούσει για μηνύματα σε ένα queue, θα μπορούσε να ακούει για κάποια αρχεία που μπήκαν σε ένα storage account και ούτω καθεξής. Επιτρέποντας έτσι να κάνουμε ένα event-driven μηχανισμό και όλα τα συστήματά μου να είναι πιο decoupled, δηλαδή να μην είναι πολύ δεμένα δηλαδή tightly, αλλά με έναν πολύ ευέλικτο τρόπο και να μπορέσω με αυτόν τον τρόπο να χτίζω επιπλέον υπηρεσίες πάνω στα events αυτά. Ωραία, η CosmosDB. CosmosDB είναι μια NoSQL υπηρεσία στο Azure, η οποία παρέχει πολλά διαφορετικά APIs. MongoDB είναι ένα από τα δημοφιλή που χρησιμοποιούνται στον open source κόσμο. Παρέχει το δικό της NoSQL SQL API, δηλαδή έχει ένα SQL interface για να μπορέσω να ρωτήσω τα documents που υπάρχουν στην υπηρεσία μου. Table API, Cassandra, Gremlin και ούτω καθεξής. Λοιπόν, είναι μια λύση η οποία μου επιτρέπει πολύ εύκολα ένα global distribution της υπηρεσίας μου, δηλαδή το geo-replication παρέχεται native από την υπηρεσία και είναι πολύ εύκολο να παρέχω την υπηρεσία μου σε περισσότερα του ενός regions του Azure, έχοντας ταυτόχρονα και ένα κομμάτι που είναι πολύ δύσκολο να υλοποιηθεί με άλλους τρόπους. Έχω ταυτόχρονα write master, δηλαδή σε κάθε διαφορετική υπηρεσία οι χρήστες μου, το application μου να μπορεί να γράφει χωρίς να είναι αναγκασμένο να έχει μόνο ένα master region, όπως συνήθως γίνεται σε SQL λύσεις. Έχει ένα πολύ comprehensive SLA, όπως αναφέρει και εδώ το slide, δηλαδή εγγυάται το πολύ χαμηλό latency για τα transactions στην υπηρεσία αυτή. Όπως έχει και 5 διαφορετικά consistency μοντέλα, τα οποία μου επιτρέπουν ανάλογα τη φύση της υπηρεσίας μου να ορίσω με ποιο τρόπο, ας πούμε, τα πολλαπλά master regions θα γίνονται propagate και τι consistency θα γίνεται enforced. Πολλές φορές, π.χ. το τι συμβαίνει στο North Europe, ας πούμε, σε μια υπηρεσία που παρέχω στην Ελλάδα, μπορεί να μην αφορά τους χρήστες μου οι οποίοι χρησιμοποιούν την υπηρεσία μου αυτή από την Αμερική. Γιατί συνήθως πολλές φορές η χρήση των τοπικών events είναι αυτά που αφορούν τον χρήστη. Ένα πολύ σημαντικό καινούριο feature που πρόσφατα έβγαλε η CosmosDB είναι το Autopilot. Την υπηρεσία ουσιαστικά την αγοράζω με throughput, με RUs. Είναι ένα proprietary metric του Azure προκειμένου να μετρήσω το performance που αγοράζω στην ουσία από την υπηρεσία. Μέχρι τώρα μπορούσα να αγοράσω λοιπόν ένα αριθμό RUs, το οποίο μπορούσε να είναι πάρα πολύ μεγάλο, στην ουσία περιόριστο, για να ανακαλύψω τις ανάγκες της εφαρμογής μου, αλλά πλέον έχει το καινούριο feature του Autopilot, το οποίο μου επιτρέπει να είμαι πολύ πιο αποτελεσματικό στο πώς κάνω provision αυτό το throughput. Οπότε μου επιτρέπει να ορίσω ένα minimum και ένα maximum στην ουσία throughput performance model και η υπηρεσία να κάνει scale μόνη της μεταξύ αυτών των δύο τιμών, ώστε να καλύψει το φορτίο μου. Έτσι, αν έχω
μικρά spikes που απαιτούν πολύ περισσότερα resources, ενώ τον περισσότερο χρόνο η υπηρεσία μου καλύπτεται με πολύ μικρότερα. Μου επιτρέπει να έχω ένα πολύ, πολύ efficient τρόπο, για ένα πολύ αποτελεσματικό τρόπο όσον αφορά το κόστος, για να χρησιμοποιήσω αυτή την υποδομή για σαν persistence layer της εφαρμογής μου. Επίσης, ένα άλλο πολύ σημαντικό feature που μιλάμε για κόστος είναι ότι πλέον, εδώ και ένα μήνα περίπου, η CosmosDB έχει και ένα free tier, το οποίο μου δίνει 400 RUs, το οποίο είναι υπεραρκετό και για το κομμάτι της ανάπτυξης, δηλαδή του developer, να δοκιμάσω πώς συμπεριφέρεται η υπηρεσία, να αναπτύξω την εφαρμογή μου, αλλά είναι ακόμα ικανό και να χειριστεί μικρά φορτία. Δηλαδή, εφαρμογές οι οποίες έχουν ένα persistence layer, αλλά δεν έχουν πολύ μεγάλο αριθμό transactions ανά λεπτό, ώστε να μπορεί να αντέξει το μικρό αυτό throughput των 400 RUs ανά δευτερόλεπτο. Ωραία, η CosmosDB έχει πολλά features. Είναι αρκετά πολύπλοκο, ενώ όσον αφορά τις δυνατότητες που μας δίνει, είναι πολύ ευέλικτο το τι μας επιτρέπει να υλοποιήσουμε, παρέχοντας και ένα natively integration με Azure Functions, και τα οποία μπορούν να αντιδρούν στο Change Feed. Το Change Feed, λοιπόν, είναι ένα feature της CosmosDB που μου επιτρέπει σε οποιαδήποτε αλλαγή, σε οποιοδήποτε document πάνω στα collections του resource μου, να μπορώ να έχω διαφορετικά λοιπόν Azure Functions, όπως φαίνονται εδώ, που μπορούν να υλοποιήσουν, να κάνουν process τις αλλαγές αυτές και να αντιδράσουν πάνω σε αυτή. Δηλαδή, η υπηρεσία μπορεί, η CosmosDB δεν είναι το δυνατό της σημείο το aggregation, αλλά εκμεταλλευόμενοι το change feed, μπορώ στην ουσία να έχω pre-calculated documents, τα οποία μου παρέχουν όλο το κομμάτι του aggregation που χρειάζεται η υπηρεσία μου. Οπότε, μέσω των Azure Functions μπορεί να κάνω πολλά έξυπνα σενάρια, ώστε να έχω έτοιμο κατευθείαν το document, χωρίς την ουσία να κάνω query, aggregation query εννοώ, προκειμένου να βγάλω τα αποτελέσματα αυτά. Και έτσι μου επιτρέπει, λοιπόν, να είμαι και πολύ αποτελεσματικός στην παραγωγή aggregations, όταν αυτά είναι ήδη pre-calculated. DevOps. DevOps, λοιπόν, είναι μια κουλτούρα, θα λέγαμε, η οποία επιτρέπει σε μια επιχείρηση να παρέχει με έναν διαρκή τρόπο αξία στους τελικούς χρήστες. Αυτός είναι και ο ορισμός που δίνει και η Microsoft στο DevOps. DevOps, λοιπόν, λέει, θα το διαβάσω στα αγγλικά, is the union of people and process and technology to enable continuous delivery of value to your end users. Οπότε, DevOps δεν είναι απλά ένα εργαλείο, δεν είναι μια τεχνολογία, είναι η όλη διαδικασία που πρέπει να χτίσει μια επιχείρηση. Οι άνθρωποι της, ο τρόπος που συνεργάζονται, οι διαδικασίες, πώς, λοιπόν, ένα προϊόν περνάει από τις διαφορετικές φάσεις ανάπτυξης, build and test, develop, build, την ώρα όταν πρέπει να δοκιμάσω και να κάνω build την υπηρεσία μου, να την κάνω deploy, να τη δοκιμάσω αρχικά σε περιβάλλοντα που είναι εσωτερικά διαθέσιμα. Να την κάνω operate, η ομάδα μου να έχει τρόπο να έχει πλήρη εικόνα του τι συμβαίνει όταν η υπηρεσία μου βγει live. Να έχω ήδη βάλει στην υπηρεσία μου όλο αυτό το κομμάτι που αφορά το monitor and learn, δηλαδή όλη την τηλεμετρία που θα μου επιτρέψει πλέον πιο αποτελεσματικά, να κάνω πιο σωστά prioritize τα στοιχεία, τα καινούργια features που πρέπει να παρέχει η υπηρεσία μου, και έτσι στην ουσία να έχω ένα κλειστό κύκλο ανάδρασης, όπως λέμε στη μηχανική, που μου επιτρέπει, λοιπόν, όλη αυτή την πληροφορία από κάθε βήμα στο επόμενο, αλλά και από κάθε βήμα στο προηγούμενο, να έχω την πληροφορία εκείνη που μου επιτρέπει πολύ γρήγορα να βγάλω την υπηρεσία live, αλλά και πολύ εύκολα να έχω τρόπο να καταλάβω αν αυτό που βγάζω, αν αυτό που παρέχω στον χρήστη μου, του είναι χρήσιμο, πώς το χρησιμοποιεί, πώς μπορώ να το βελτιώσω, και στην ουσία αυτό με οδηγεί επίσης για να έχω την καλύτερη δυνατή απόφαση για τον επόμενο κύκλο. Για το κομμάτι, λοιπόν, αυτό, στο κομμάτι του tooling, υπάρχει υπηρεσία του Azure DevOps, η οποία είναι end-to-end μια λύση, η οποία μπορεί να μου επιτρέψει όλο το κομμάτι του plan and tracking μέσω των Azure Boards, των Azure Repositories για το κομμάτι του code, του source control management, που μου παρέχει τρόπο Git και TFVC repositories για τους πιο παραδοσιακούς. Τα Azure Pipelines, μια υπηρεσία η οποία μου επιτρέπει στην ουσία για το κομμάτι του build, του release και του testing, automated test, code test δηλαδή,
να τα βάλω να εκτελούνται αυτόματα σε κάθε commit στο repository μου, ώστε να αισθάνομαι την πεποίθηση, να είμαι confident ότι μπορώ την αμέσως επόμενη στιγμή ο κώδικας που υπάρχει στο repository μου να μπορεί να βγει κατευθείαν σε ένα παραγωγικό περιβάλλον. Έχοντας εκεί όλα τα controls που θα μου επιτρέψουν να το κάνω αυτό. Δηλαδή, έχω λοιπόν το infrastructure as code, έχω χτίσει λοιπόν και την υποδομή μου ακόμα σε κώδικα. Θα το συζητήσουμε και με τον Βαγγέλη στην επόμενη παρουσίαση, πόσο σημαντικό είναι αυτό, να έχω τη δυνατότητα με κώδικα να μπορώ να χτίσω την υποδομή μου και να χειρίζομαι όλα τα aspect αυτού. Να τρέξω όλα τα τεστ κατά το build του κωδικά μου, να τρέξω όλα τα κομμάτια που μου επιτρέπουν να κάνω compliant μια υλοποίηση, δηλαδή code analysis, οτιδήποτε, vulnerabilities, οτιδήποτε μπορώ να τα προγραμματίσω στην ουσία και να είναι μέρος των βημάτων που απαιτείται ώστε μια υπηρεσία μου να βγει στην παραγωγή. Το κομμάτι του Azure Test Plans, που είναι το κομμάτι για να μπορώ να χειριστώ είτε manual test, είτε business-wise τα τεστ αυτά και να έχουμε μια γρήγορη ανάδραση με τους developers, με τους testers. Και το κομμάτι των Azure Artifacts, που είναι ένα κομμάτι, ένα package management, μια package management υπηρεσία, που μου επιτρέπει να έχω εσωτερικά τα packages που η δική μου ομάδα παρέχει στις υπόλοιπες, η δική μου ομάδα, η δική μου επιχείρηση παρέχει στις διαφορετικές ομάδες developers που εξυπηρετούν διαφορετικά workloads. Οπότε NPM, Nugget packages, Maven packages για τους φίλους της Java και ούτω καθεξής μπορεί να χειριστεί το κομμάτι του Azure Artifacts. Οπότε όλα αυτά λοιπόν τα εργαλεία μαζί μας δίνουν μια end-to-end λύση. Το επίσης θετικό, ας το πούμε, στη συγκεκριμένη κουβέντα είναι ότι έχει free tier. Μέχρι 5 developers μπορούν να χρησιμοποιήσουν την υπηρεσία δωρεάν, οπότε είναι υπεραρκετό για μια μικρή ομάδα να δοκιμάσει την υπηρεσία end-to-end. Και στο κομμάτι του open source έχει δίνει και unlimited build time στο κομμάτι των Azure Pipelines. Οπότε για open source workloads μπορείτε να χρησιμοποιήσετε οποιαδήποτε από αυτές τις υπηρεσίες του Azure DevOps, είτε έχετε το repository σας στο GitHub, είτε σε οποιοδήποτε άλλο Git repository, και να χρησιμοποιήσετε τα pipelines προκειμένου να κάνετε το deployment, το testing και οτιδήποτε πρέπει να εξυπηρετήσει σε δεύτερο βήμα το κάθε commit του κωδικά μου. Πλέον το GitHub είναι στην οικογένεια της Microsoft. Είναι η μεγαλύτερη κοινότητα developers στον πλανήτη αυτή τη στιγμή. Και η υπηρεσία εξυπηρετεί, έχει μέλη πάνω από 40 εκατομμύρια developers, το οποίο είναι τεράστιο νούμερο. Η υπηρεσία είναι ανεξάρτητη, κρατάει το χαρακτήρα τέλος πάντων της ανεξαρτησίας της. Και είναι μια πολύ δημοφιλή λύση για το κομμάτι είναι ένα από τα αγαπημένα services του developers σε όλο τον κόσμο. Το οποίο την προηγούμενη εβδομάδα το GitHub Teams, δηλαδή το κομμάτι που μπορώ να έχω μια συνεργασία και να έχω τον κώδικα μου μαζί με τους developers με τους οποίους συνεργάζομαι σε ένα κλειστό περιβάλλον, είναι πλέον free, διαθέσιμη δωρεάν. Οπότε είναι άλλο ένα offering το οποίο μπορεί να μου επιτρέψει σχεδόν με μηδενικό κόστος να έχω το κομμάτι αυτό, όλο το κομμάτι της ανάπτυξης και τη διαχείριση της συνεργασίας του μεταξύ των developers και φυσικά το περιβάλλον που μπορεί να εκμεταλλευτώ όλο τον open source κώδικα που κυκλοφορεί εκεί έξω. Δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή εφαρμογή η οποία δεν στηρίζεται πάνω σε open source λογισμικό. Ωραία. Και πριν κλείσουμε πώς παρέχω λοιπόν αυτή την υπηρεσία, το Azure API Management μου επιτρέπει λοιπόν να έχω ένα κεντρικό τρόπο που διαχειρίζομαι τα APIs αυτά, είτε τα παρέχω σε δικές μου εσωτερικές ομάδες, είτε τα παρέχω σε συνεργάτες μου και έτσι μπορώ εκεί χρησιμοποιώντας πώληση να κάνω enforce το κομμάτι του security, μπορώ να χρησιμοποιήσω πολιτικές για να βελτιώσω τις επιδόσεις των εφαρμογών μου χωρίς να αλλάζω τον κώδικα με λογικές caching. Μπορώ να έχω ένα πολύ δομημένο τρόπο που οι developers μπορούν να υιοθετήσουν τη δική μου υπηρεσία, παρέχοντας όλα εκείνα τα εργαλεία για την κατανάλωση ενός API, όπως είναι Swagger Files, ένα UI περιβάλλον που μπορώ κατευθείαν να δοκιμάσω κάθε API call, τι δέχεται ως παράμετρο, τι επιστρέφει ως αποτέλεσμα και ούτω καθεξής. Μπορώ επίσης να δημιουργήσω security κανόνες πάνω στους οποίους έχω ένα backend το οποίο
από τη φύση του ή από την υλοποίησή του δεν υποστήριζε authentication. Μπορεί να το βάλω αυτό στο API management και πλέον συγκεκριμένα calls να απαιτώ authentication πάνω σε αυτά των χρηστών. Και είναι γενικά ένας πολύ καλός τρόπος που μπορώ επίσης να ορίσω πολιτικές που θα ασφαλίσουν την υπηρεσία μου ώστε να αντέχει το φορτίο, ώστε να επίσης να προστατευτώ από πιθανό abusive χρήστες, ώστε να μπορέσω να βάλω λογικές throttle, rate limit κτλ. Όσοι ήσασταν στο προηγούμενο session του Πάρη, είμαι σίγουρος ότι θα τα κάλυψε σε πολύ μεγάλη λεπτομέρεια για το API management. Ναι, τα οπότε είδαμε και μαζί. Νίκο, ναι. Έχουμε και μια ερώτηση. Βεβαίως. Ρωτάει κάποιος DevOps ή GitHub. Ωραία. Είναι δύο φίλοι. Είναι αν με ρωτάτε παγωτό, σοκολάτα ή κρέμα. Όχι μόνο αυτό βέβαια. Αυτή τη στιγμή, για να είμαι ειλικρινής, το κομμάτι των developers που ασχολούνται και με το open source έχουν μια ιδιαίτερη αγάπη στο GitHub. Και εμείς φυσικά του έχουμε, πλέον στην οικογένειά μας. Είναι ένα εργαλείο το οποίο έχει επενδύσει πολύ και η Microsoft, παρόλο που κρατάει τον ανεξάρτητο χαρακτήρα του. Και σίγουρα επίσης μπορεί να γίνει integrate, είναι πολύ συχνό το σενάριο που βλέπουμε ή διάφορες ομάδες να χρησιμοποιούν GitHub για το κομμάτι της ανάπτυξης. Μπορεί να χρησιμοποιούν το Azure Boards για το κομμάτι του Plan and Tracking και να χρησιμοποιούν επίσης τα Pipelines για το κομμάτι του πώς κάνω deploy και publish την εφαρμογή μου. Πλέον βέβαια όμως το GitHub πλέον έχει πολύ γρήγορο ρυθμό ανάπτυξης. Έχει πλέον και τα GitHub Actions, τα οποία παρέχουν αντίστοιχα features. Εγώ αυτή τη στιγμή είμαι εξοικειωμένος με τα δύο. Το αν μου κάνει κάποιος invite σε ένα GitHub repo για να υλοποιήσουμε κάτι ή σε ένα Azure DevOps περιβάλλον, μου είναι και τα δύο πολύ οικεία. Είναι πολύ εύκολο να βρεις τον δρόμο σου εκεί μέσα. Και θα έλεγα περισσότερο είναι το που αισθάνεσαι πιο οικεία, ας το πούμε έτσι. Τι σου είναι πιο φιλικό, τι έχεις συνηθίσει. Είναι πολύ σημαντικό να είμαστε εξοικειωμένοι με τα εργαλεία που χρησιμοποιούμε. Μας κάνει πολύ πιο παραγωγικούς. Οπότε, αν και δεν απάντησα ακριβώς στην ερώτηση, θεωρώ ότι και τα δύο service είναι πολύ όριμα και το καθένα έχει τα δικά του μικρές διαφοροποιήσεις. Πλέον στο κομμάτι του κόστου, ειδικά για μικρές ομάδες ανάπτυξης, είναι και τα δύο δωρεάν. Ωραία. Και να δούμε λοιπόν πώς μπορούμε να φτιάξουμε ένα τέτοιο application, το οποίο είναι δυνατόν να κοστίζει λιγότερο από μία μπύρα το μήνα. Απλά στα γρήγορα να περάσω λίγο και να δείξουμε το τι σημαίνει τι σημαίνει λοιπόν η αρχιτεκτονική μιας τέτοιας λύσης. Ωραία. Οπότε λίγο να περιγράψω στα γρήγορα τι σημαίνει, πώς είναι στημένη λοιπόν η υπηρεσία αυτή. Ωραία. Ο πυρήνας λοιπόν της υπηρεσίας είναι αυτό το Azure Function. Αυτό υλοποιεί το API, το οποίο θα κάνει expose και θα διαχειριστεί όλα τα δεδομένα που υπάρχουν στην Cosmos DB. Οπότε αυτό θα έλεγα είναι η καρδιά του συστήματός μου, ένα Azure Function το οποίο μπορεί να κάνει scale όσο χρειαστεί, προκειμένου να αντέξει το οποιοδήποτε φορτίο. Βέβαια, για να αντέξει το αντίστοιχο φορτίο, θα πρέπει αντίστοιχα όταν διαβάζει δεδομένα από την Cosmos, αντίστοιχα και η Cosmos να δεχτεί το φορτίο αυτό, να αντέξει το φορτίο αυτό. Οπότε θα δούμε ποιες τεχνικές μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε, προκειμένου τα πιθανά bottlenecks της εφαρμογής μου. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, η εφαρμογή μπορεί να είναι read heavy, αλλά στην ουσία δηλαδή, μπορεί να έχει πάρα πολλά queries. Αλλά απ' την άλλη, τα δεδομένα της δεν είναι πολύ. Δεν αλλάζουν συχνά. Υπάρχει μια σταθερότητα. Δηλαδή, τα καταστήματα, οι υπηρεσίες που παρέχουν, δεν αλλάζουν καθημερινά. Μπορεί να αλλάξουν, ας πούμε, μια φορά τη μέρα ή αν κρατάω και stock, μπορεί να αλλάζει λίγο πιο συχνά. Αλλά αυτό είναι ένα μικρό κομμάτι των χαρακτηριστικών ενός καταστήματος. Και τα καταστήματα, κατά κύριο λόγο, είναι στατικά. Δηλαδή, σε βάθος μια ημέρα θεωρώ ότι θα έχουν πολύ λίγες αλλαγές που θα μου αλλάξουν την υπηρεσία. Οπότε αυτό πρέπει να το λάβω υπόψη μου στο πώς θα τη στήσω. Το κομμάτι λοιπόν του Azure Search είναι αυτό που μου επιτρέπει να κάνω πολύ έξυπνες αναζητήσεις. Όποιος έχει δοκιμάσει να φτιάξει σύνθετες λύσεις αναζήτησης θα δει ότι π.χ. το Faceted Search, δηλαδή το να μπορώ να γρήγορα να φτιάξω ένα UI το οποίο μου επιτρέπει να φιλτράρω τα στοιχεία που θέλω να δείξω. Και με κάθε μου κλικ, στην ουσία, να αλλάζω
το συνολικά όλο μου το UI. Δηλαδή κάθε φίλτρο που κάνω επηρεάζει όλα τα διπλάνα του φίλτρα. Οπότε κάτι αντίστοιχο που θα βλέπαμε, ας πούμε, σε ένα e-commerce site, σε ένα price comparison site, που στην ουσία προσπαθώντας να φιλτράρω κάθε aspect του προϊόντος που ψάχνω, με κάθε κλικ μου στην ουσία αλλάζω τα διαθέσιμα προϊόντα για όλα τα υπόλοιπα. Π.χ. αν ψάχνω για ένα motherboard που υποστηρίζει συγκεκριμένη CPU, με το που διαλέξω, ας πούμε, ότι απαιτώ να είναι συμβατό με Intel, κατευθείαν αλλάζουν και όλα τα διαθέσιμα motherboards για όλα τα διαφορετικά φίλτρα που μπορεί να παρέχει, με το μέγεθος και ούτω καθεξής. Αυτό είναι λοιπόν ένα σχετικά σύνθετο πρόβλημα, το οποίο είναι λυμένο εδώ και πάρα πολύ καιρό από λύσεις focus που είναι εστιασμένες στην αναζήτηση, όπως το Azure Search. Ωραία, θέλω να το κάνω expose λοιπόν αυτό το API. Χρησιμοποιώ λοιπόν το API management, το οποίο μου επιτρέπει να ορίσω αυτές τις πολιτικές και να έχω ένα ασφαλή τρόπο με το οποίο το κάνω expose. Πού κάνω hosting, το Azure Cache επίσης θα μου επιτρέψει να φτιάξω τις πολιτικές εκείνες, ώστε τα request, αντί να φτάνουν στο Azure Functions για κάτι το οποίο δεν αλλάζει πολύ συχνά, να επιτρέπει την Azure Cache να σερβίρει κατευθείαν το αποτέλεσμα το αποτέλεσμα του request εκείνου, χωρίς να φτάσει ποτέ στο backend, χωρίς να φτάσει ποτέ στο Azure Function που το εξυπηρετεί. Αυτό, εκτός ότι κάνει την υπηρεσία μου πολύ πιο γρήγορη, κάνει και πολύ πιο αποτελεσματικό πολύ πιο αποτελεσματική τη χρήση των resources από εκεί και πέρα. Η υπηρεσία βέβαια απαιτεί ότι θα έχει πολύ καλό observability, δηλαδή θα μπορεί να έχω ένα πολύ καλό monitoring όσον αφορά και τη χρήση της και την υγεία της, να μπορώ γρήγορα να βρω τα προβλήματα κατά την λειτουργία της και να μπορώ να χρησιμοποιήσω alert και την ομάδα των operations και την ομάδα των developers όταν παρατηρώ bottlenecks. Και τελικά που κάνω host το UI που θα βλέπει ο χρήστης. Ωραία, οπότε πιθανοί API χρήστες θα χτυπήσουν κατευθείαν το API management, οπότε θα έχουν κάποιο API εκεί και ούτω καθεξής. Και οι τελικοί μου χρήστες από ένα web περιβάλλον, θα χρησιμοποιήσω ένα static website, το οποίο είναι single page application, hosted στο Azure Storage. Και έχοντας μπροστά ένα content delivery network, θα μπορέσω πολύ γρήγορα και αποτελεσματικά να παρέχω αυτά τα resources που θα απαιτηθούν για το UI πάρα πολύ γρήγορα στον τελικό μου χρήστη, όπου και αν αυτός βρίσκεται. Ωραία, θα αφήσω κάποια resources που είναι χρήσιμα στο πώς θα μπορούσαμε να αντιμετωπίσουμε μια τέτοια υπηρεσία και θα τα δούμε μετά. Ωραία, πάμε γρήγορα στο demo, γιατί δεν έχουμε και πάρα πολύ ώρα. Ωραία. Έχω λοιπόν... Έχεις 10 λεπτά, Νίκο, προλαβαίνεις. 10 λεπτά. Προλαβαίνω οριακά, ίσως τρέχοντας. Άντε 9, για σένα. Ωραία, μου το έκανες πιο challenging ακόμα. Οπότε βλέπω λοιπόν εδώ όλα τα resources που χρησιμοποιεί η υπηρεσία μου. Η υπηρεσία μου είναι κάτι σαν γι' αυτό. Πάνω σε ένα CDN λοιπόν, το οποίο στην ουσία χρησιμοποιεί ένα Azure Storage από πίσω, μου επιτρέπει να κάνω host την υπηρεσία μου για ένα static application, ενώ το front-end είναι static, single page application, οπότε το μπροστινό μου μέρος, το front-end, είναι φτιαγμένο σε React. Όλα τα resources που απαιτεί είναι επίσης το storage. Χρησιμοποιώντας το CDN, κάνει πολύ πιο γρήγορη την πρόσβαση στα τελικά αυτά resources από το χρήστη μου. Επιτρέπει επίσης την χρήση του B2C μέσα σε ένα SPA application. Υπάρχουν έτοιμα samples που μπορώ να χρησιμοποιήσω προκειμένου να κάνω integrate την υπηρεσία με B2C. Και ας πάμε στο χάρτη που υλοποιεί τελικά, φέρνει λοιπόν τα καταστήματα και μου τα δείχνει στο χάρτη. Αυτή τη στιγμή έχω αφήσει την υποδομή μου να κοιμάται, οπότε μπορεί να έχει ένα αρχικό cold start. Αλλά αν αρχίσω και κάνω refresh, θα δούμε ότι θα είναι πολύ πιο γρήγορη, πολύ πιο γρήγορη πλέον η απόκριση του συστήματος, γιατί πλέον το κομμάτι των καταστημάτων, εφόσον έχω ορίσει... Μάλιστα, okay, μισό λεπτό. Έχω ορίσει λοιπόν να γίνεται... να γίνεται cash, εφόσον δεν είναι κάτι το οποίο αλλάζει πολύ γρήγορα. Μου επιτρέπει λοιπόν να... όλο αυτό το φορτίο, όλα αυτά τα 7.000 καταστήματα που φαίνονται αυτή τη στιγμή στο χάρτη, να έρχονται πάρα πολύ γρήγορα. Παρόλο που το payload είναι σχετικά μεγάλο. Okay, αυτή τη στιγμή το έχω υλοποιήσει με τον ελάχιστο δυνατό
effort, ας πούμε, προσπάθεια όσον αφορά το development κομμάτι. Οπότε αυτή τη στιγμή η οποιαδήποτε αναζήτηση γίνεται εδώ μέσα, γίνεται μέσα στο UI δηλαδή, χρησιμοποιώντας το Azure Maps μου επιτρέπει πολύ εύκολο τρόπο να χειριστεί το UI με ένα αποτελεσματικό τρόπο όλη αυτή την πληροφορία, χρησιμοποιώντας τεχνικές clustering. Οπότε το κάνει αυτόματα εγώ χωρίς να γράψω στην ουσία έξτρα κώδικα. Έχω ορίσει απλά με ποια λογική να γίνει το clustering. Και μπορούμε να δούμε λίγο το back-end τελικά, πώς το επιτυγχάνει αυτό. Ωραία. Πηγαίνοντας λίγο πίσω, discard. Ωραία. Ωραία, το PC μου ζορίζεται να τα καταφέρει, για να δούμε λοιπόν αν θα τα καταφέρει ή όχι. Και έχουμε ένα κόλλημα, για να δω. Ας κλείσω την παρουσίαση. Κώστα, έκλεισε το Teams. Μάλλον έκλεισε ο Νίκος, χάσαμε τον Νίκο. Κάτι κράσαρε. Ναι, κάτι συμβαίνει. Συμβαίνουν αυτά στα live. Στα live. Ναι. Συμβαίνουν τέτοιου είδους πράγματα. Ανάτος ο Νίκος πάλι. Νίκο, με ακούς? Τώρα σας ακούω. Ωραία, αν μας ακούς. Νόμιζα ότι κάτι μου συνέβη πολύ σημαντικό, ότι πέθανα. Αλλά όχι, είμαι εδώ. Λοιπόν, Νίκο, δεν σου αρέσει η παρέα μας. Όχι, δεν φεύγει. Έχουμε μέχρι και εικόνα. Ο υπολογιστής μου ζορίστηκε. Αυτό είναι το καλό του να έχει Azure. Ο υπολογιστής μου, βέβαια, που είναι η τοπική μου υποδομή, δεν άντεξε το φορτίο και κατέρευσε. Αλλά για να δούμε λοιπόν αν μπορούμε να επανέλθουμε και τι μπορούμε να δείξουμε. Ωραία. Έχοντας λοιπόν, πρώτα απ' όλα δεν φτάσαμε στο, γιατί δεν ξέρω αν θα έχουμε αρκετό χρόνο για να κάνουμε review όλο το κομμάτι αυτό. Πιστεύω αρκετά από τα services αυτά έχουν ήδη καλυφθεί από προηγούμενα sessions. Οπότε ίσως κάτι που θα πρέπει να δούμε είναι ότι όλα αυτά τα moving parts, όλα αυτά τα resources που εν δυνάμει φαίνονται ακριβά. Έχω εδώ ίσως και κάποια use cases να δούμε λίγο τη συμπεριφορά του το API management, πώς μπορεί να βελτιώσει πάρα πολύ το performance ενός application, χρησιμοποιώντας στην ουσία ένα caching μηχανισμό μπροστά από το τελικό μου backend. Αλλά ας δούμε λίγο και το κομμάτι του κόστους. Ωραία, φτάσαμε λοιπόν να φτιάξουμε αυτή την υπηρεσία. Πόσο τελικά αυτή κοστίζει? Έχω ετοιμάσει λοιπόν από το Azure Pricing Calculator ένα σενάριο που θα μπορούσε να εξυπηρετήσει το φορτίο αυτό. Και θα δούμε ένα προς ένα όλα αυτά τα κομμάτια της συγκεκριμένης υποδομής και πόσο το κάθε ένα θα κοστίσει προκειμένου να εξυπηρετήσω το φορτίο μου. Ωραία. Στο κομμάτι λοιπόν των Azure Functions, αν θεωρήσω ότι θα έχω 2 εκατομμύρια executions το μήνα, επειδή πλέον πληρώνω per execution, το πρώτο εκατομμύριο είναι δωρεάν από την υπηρεσία. Να κάνω ίσως μισό λεπτό. Ωραία. Οπότε για 2 εκατομμύρια executions μηνιαίως θα μου χρειαστούν 1,52 ευρώ. Χρησιμοποιώντας το free tier του Azure Search, το οποίο μου επιτρέπει να χειριστώ μέχρι 10.000 documents, που στη συγκεκριμένη περίπτωση έχοντας ας πούμε περίπου 7.000 καταστήματα υπερκάλυπτε την ανάγκη μου. Φυσικά έχουν περιορισμούς μερικά από αυτά τα service το free tier. Το συγκεκριμένο λοιπόν μου επιτρέπει να εκτός του να υλοποιήσω ένα γρήγορο μηχανισμό για search, αλλά να φτιάξω και κυρίως proof of concept και να είμαι πολύ εξοικειωμένος όταν χρειαστεί να το χρησιμοποιήσω παραγωγικά. Το κομμάτι του storage account. Θα χρησιμοποιήσω λοιπόν για την static υπηρεσία μου 5 GB και ήμουν πολύ γενναιόδωρος εδώ. Η συγκεκριμένη υποδομή χρειάζεται μόλις κάποια megabyte, ίσως 1-2, η συγκεκριμένη υπηρεσία στο κομμάτι των resources που θα χρειαστώ για το κομμάτι του storage, το οποίο θα μου κοστίζει 18 cents το μήνα. Έχοντας βάλει λοιπόν Azure Monitor και Application Insights, θεωρώντας ότι περίπου θα έχω ένα 5 GB λοιπόν of ingestion of
από logs τα οποία θα χρησιμοποιήσω για, για το monitoring. Monitoring είναι ήδη στο free tier, οπότε μπορώ να έχω πολύ εύκολα ένα μηχανισμό ο οποίος δεν θα μου κοστίσει κάτι και θα μου δώσει όλα αυτά τα καλώδια για να κάνω troubleshoot και monitor την υποδομή μου. Χρησιμοποιώντας τα 400 RUs λοιπόν της Cosmos, το free tier, το οποίο για τη συγκεκριμένη υπηρεσία, όντας σχετικά στατική στο κομμάτι του write, του πόσο γρήγορα αλλάζουν τα δεδομένα μου, με υπερκαλύπτει και θα μπορούσα λοιπόν με μηδενικό κόστος να καλύψω την ανάγκη αυτή. Το B2C, μου δίνει τους πρώτους 50.000 monthly active users, μου τους δίνει δωρεάν. Οπότε, εφόσον η υπηρεσία μου είναι, ας το πούμε, μέχρι 100.000 χρήστες, γιατί κάθε υπηρεσία, όσους χρήστες και να έχει, δεν είναι συνήθως active το 100% των χρηστών το μήνα. Οπότε, ας πούμε, χρησιμοποιώντας λοιπόν ένα σενάριο ότι έχω περίπου 100.000 χρήστες με 50.000 active κάθε μήνα, θα συνέχιζε να είναι free. Χρησιμοποιώντας λοιπόν το Content Delivery Network και θεωρώντας ότι θα έχω περίπου 20 GB από bandwidth, outgoing bandwidth της υπηρεσίας μου, προκειμένου να εξυπηρετήσω τους πελάτες μου, θα χρειαστώ 1,37 €. Το API Management δίνει επίσης 1 εκατομμύριο calls στο Consumption Tier δωρεάν, οπότε θεωρώ ότι θα καταφέρω να είμαι στο free tier. Οπότε συνολικά η υπηρεσία μου θα κοστίσει 3,06 €. Το οποίο δεν ξέρω με ποιους άλλους τρόπους μπορείς να το πετύχεις, αλλά χρησιμοποιώντας έξυπνα τα εργαλεία που σου δίνει το Azure και χτίζοντας την εφαρμογή σου, εκμεταλλευόμενος τα services αυτά, μπορείς να κρατήσεις πάρα πολύ χαμηλά το κόστος. Σε ένα παραγωγικό σύστημα σαν και αυτό, ωραία, μπορεί να πήγαινε ίσως και 50 € το μήνα, δηλαδή χρησιμοποιώντας ένα παραγωγικό tier, ας πούμε, για καλύτερο SLA στο κομμάτι του Azure Search. Αλλά όλα τα υπόλοιπα παρέχουν SLA ακόμα και παρόλο που δίνουν ένα free tier, δίνουν ένα σκαλί τέλος πάντων από resources τα οποία μπορείς να χρησιμοποιήσεις χωρίς καθόλου κόστος. Αυτό ήταν συνολικά αυτό που θέλω να συζητήσουμε και να δούμε σήμερα. Δεν μπορούμε να δούμε σε λεπτομέρεια όλα τα services που χρησιμοποιήθηκαν και ακριβώς τον τρόπο. Το repository μαζί με όλο το ARM template, ώστε να μπορείτε να το κάνετε deploy στο δικό σας περιβάλλον, εντός της επόμενης μέρας θα είναι διαθέσιμα στη διοργάνωση. Οπότε όλοι θα μπορούμε να τα δούμε και να τα χρησιμοποιήσουμε προκειμένου να παίξουμε με κάτι τέτοιο, με μια τέτοια λύση. Αν έχετε οποιαδήποτε άλλη ερώτηση ή οτιδήποτε άλλο, είμαστε εδώ και ακόμα και offline μπορούμε να απαντήσουμε σε οτιδήποτε χρειαστείτε. Νίκο, σε ευχαριστούμε για τα πολύ ενδιαφέροντα που μας είπες και δεν ξέρω αν θα προτιμήσω την μπύρα ή το σέρβις, η αλήθεια είναι, αλλά... μπορείς να κόψεις τη μία από τις δύο μπύρες και ταυτόχρονα να έχεις ένα αντίστοιχο σέρβις σχεδόν free το μήνα. Ας πούμε, αυτό ήταν ενδεικτικό, ακόμα και blog, ας πούμε, ειδικά σε ένα στατικό website, στην ουσία το λέω απλά για τους φίλους developers που ίσως σκέφτονται ένα τέτοιο use case, που είναι πολύ εύκολο και πολύ συνηθισμένο. Στην ουσία θα κόστιζε σε ένα static μοντέλο πολύ λίγα cents το μήνα σε μια τέτοια λύση. Χρησιμοποιώντας δηλαδή CDN και static website από το storage. Αυτά. Οτιδήποτε... Σας ευχαριστούμε πολύ. Αν έχετε κάποια ερώτηση, έχουμε 2-3 λεπτά ακόμα, μπορείτε να την κάνετε post για τον Νίκο. Ακολουθεί στο επόμενο session ο φίλος μου, ο Γιώργος Σπύρου, ο οποίος θα μας μιλήσει για speech-to-text components χρησιμοποιώντας Azure Logic Apps. Ένα δεκάλεπτο διάλειμμα και επανερχόμαστε στις 4 ακριβώς. Μπορείτε να συνεχίσετε να στέλνετε τις ερωτήσεις σας για τον Νίκο. Το κανάλι θα είναι ανοιχτό, οπότε θα απαντηθούν. Σας ευχαριστώ πολύ όλους. Κώστα, Βαγγέλη και φυσικά όλους τους. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Νίκο. Να είστε καλά.